σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Η σημερινή μέρα για μας είναι μία μέρα γιορτής. Είναι μία μέρα γιορτής, πρωτίστως γιατί έχουμε κοντά μας ανθρώπους τους οποίους αγαπάμε. Πρωτίστως ξεκίνησε η σχέση μας ως συνεργασία. Θεωρώ ότι πλέον έχει φτάσει και μπορώ να τους χαρακτηρίσω φίλους. Ο λόγος πρώτα απ' όλα για τον Κώστα τον Αρβανίτη και τη Μαργαρίτα Μητυλινέου από την 24 Media, από την Αθήνα, η οποία ήρθαν αποκλειστικά για εμάς στην Κομωδινή. Η Κατερίνα Καρανάσου επίσης είναι μαζί μας και οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε, να εγκαιμιάσουμε και τυπικά αυτή τη συνεργασία, την ένταξη δηλαδή του ραδιοφώνου που παρατηρηθεί στο πανελλαδικό δίκτυο της 24 Media και του ραδιοφώνου 24/7. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε το κοινό μας πρόγραμμα για την περίοδο 2017-2018, που έχω την πολύ μεγάλη χαρά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για ένα ραδιόφωνο της περιφέρειας. Έχουμε παραπάνω από 35 ραδιοφωνικούς παραγωγούς και παραπάνω από 53 ζωντανές εκπομπές. Με πολύ μεγάλο κόπο, κυρίως όμως με αγάπη και μεράκι για το ραδιόφωνο και κυρίως με τη βοήθεια όλων των συνεργατών μας, τα νέα παιδιά που κατά κύριο λόγο είναι το ραδιόφωνο του παρατηρητή. Ευχαριστούμε την όλη πρωτίστω εμείς και με την πρώτη σας ίσως κοινωνία. Ο Κώστας το είπε, τα μέσα είναι οι άνθρωποι τους. Τις προσπάθειες αυτές, από όπου και αν προέρχονται, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και γίνονται και συγκεκριμένες φορές οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με άλλο κομμάτι της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας που δυστυχώς τον πολιτισμό αυτή, νομίζω ότι οφείλεται να το στηρίξετε, γιατί μέσα από αυτό στηρίζετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Το ραδιόφωνο του παρατηρητή να σε κάνει νέα του συνεργασία με την 24 Media, με 24 Media, είναι ένα βήμα δικό σας για την Αθήνα, για το κεντρικό κράτος, για όλη την Ελλάδα στην οποία εκπέμπει το ραδιόφωνο 24 και 24 Media ακολούθηση με το site, με το έθνος και όλες τις συνεργασίες τις οποίες έχει. Το μόνο τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι μεγάλη μας τιμή αυτή η συνεργασία, πρωτίστως γιατί υπάρχει ο σεβασμός και μας αντιμετωπίζουν παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θηναϊκό μέσο. Ο Κώστας με μάλλον συγκροπορείται μου είπε πρέπει να σταματήσει να υπήρχεται αυτό. Να υπάρχουν τα μέσα της περιφέρειας και τα συνεργασία και όσους ισχύει. Δεν τελειώσαμε ποτέ όσοι κάποιοι λιγότερα από την Ιστασία Μήλια να αντιμετωπίζουν τη στάξια και ίσως και κάτι πολύ περισσότερο. Και κυρίως μας δημιουργούν μια τεράστια ευθύνη να σταθούμε εμείς να συνεχίσουμε να στεκόμαστε άξια αυτό που αντιπροσωπεύουμε και οι ίδιοι.